Πάμε στη Χιμαλάι. Κάνε το παιχνίδι σου. Κόκκινο σκουφίτσα. Οχ, άνθρωποι. Με βλέπετε. Πώς με βλέπετε. Έχουμε Nova Triple Play και μπορούμε να δούμε όσα δεν μπορούν να δουν οι άλλοι. Με το Nova Triple Play μπορείς να δεις όσα δεν μπορούν να δουν οι άλλοι μόνο με 29,90 για πάντα. Γρήγορο ίντερνετ, τηλέφωνο για να μιλάς με τις ώρες και τηλεόραση που μαγεύει όλη την οικογένεια. Nova Triple Play μόνο με 29,90 για πάντα. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Και μόνο για λίγες μέρες, δώρο και από κωδικοποιητής και το δορυφορικό πιάτο και η εγκατάσταση. Άντε, βιαστείτε! Από σήμερα, κομμένη θέρμανση! Και το καλοριφέρ θα ανάβει μόνο όταν το αποφασίσουμε εμείς. Ως πότε θα αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς? Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας λέβητα φυσικού αερίου και απολαύστε τουλάχιστον 40% οικονομία στη θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό στη στιγμή, χωρίς να κάνουν άλλη κουμάντο στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα το 1133 και ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προσφορές στα τέλη σύνδεσης. Φυσικό αέριο Αττικής. Ελευθερία! Στη Eurobank δημιουργούμε εδώ και χρόνια σύγχρονους λογαριασμούς για τις καθημερινές συναλλαγές σας, την αποταμίευση ή την τοποθέτηση των χρημάτων σας. Από σήμερα, όλες οι δυνατότητες είναι στη διάθεσή σας για να επιλέξετε και να δημιουργήσετε εσείς αυτό που σας ταιριάζει. Ο δικός σας καταθετικός λογαριασμός είναι γεγονός. Συζητήστε μαζί μας και δημιουργήστε έναν καταθετικό λογαριασμό όπως εσείς τον θέλετε για τις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Ο δικός μου λογαριασμός από τη Eurobank. Μια νέα λογική στις καταθέσεις γεννιέται. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Τα όνειρά μας είναι μπλε. Αυτά τα όνειρα των νέων παιδιών, τα όνειρα μιας ολόκληρης πόλης, τα όνειρα για ένα μεγάλο σύλλογο όπως ο Ατρόμητος, δεν μπορεί το δικαίωμα στο όνειρο να μας το αφαιρέσει κανείς. Αύριο η οικογένεια του Ατρόμητου στέκεται δίπλα στον άνθρωπο που έχει γράψει τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του συλλόγου μας και την Κυριακή θα σταθούμε στον πλευρό των παιχτών μας, στο μάτς με την Ξάνθη, με την προσδοκία ότι θα είναι μαζί μας. Καλησπέρα λοιπόν φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε στο αστέρι του ποδοσφαίρου, όπως κάθε Παρασκευή, τούτη εδώ την ώρα στο Extra 3, μετά από μια πραγματικά δύσκολη εβδομάδα, μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Πρόεδρε, όμως, να ξέρεις κάτι, ότι επειδή αυτή τη στιγμή δεν είσαι κοντά στην αγαπημένη οικογένεια και ούτε στην ομάδα, η ψυχή σου βέβαια, η καρδιά σου είναι κοντά μας, να ξέρεις ότι αυτά που έχεις πετύχει τα 9 τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που έχεις να πετύχεις τα επόμενα χρόνια. Είμαστε ακόμα στα μισιά της διαδρομής και θα σου θυμίσουμε τι έχεις πετύχει με την Ατρομητάρα μας στην Ευρώπη. Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε το βίντεο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Thank you.
Αυτός λοιπόν ατρόμητος Ευρώπης θα έχει και συνέχεια, φίλες και φίλοι, να τηρήσουμε την αισιοδοξία μας, τη θετική μας ενέργεια. Να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ μεγάλη προσφορά στον αθλητισμό της πόλης μας. Ξεκίνησε ως παλέμαχος προσφορής του ατρόμητου, μια ιδιότητα βέβαια που θα έλεγα ότι έχει ξεχαστεί κάπως. Συνέχισε ως ιδρυτής εκ των ιδρυτών του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου, ενός συλλόγου που κράτησε όρθιο το λάβαρο του αθλητισμού στην πόλη μας στη δεκαετία του 90 με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, και βέβαια συνεχίζει να είναι κοντά στην ομάδα ένας φανατικός ατρόμητος από την κορυφή μέχρι τα νύχια, και βέβαια η αναφορά του ονόματός του προκαλεί σεβασμό, respect, στον κύριο Πέτρο Μουγιάκο, τον οποίο καλωσορίζω απόψε εδώ στην εκπομπή. Καλησπέρα κύριε Μουγιάκο. Καλησπέρα Παύλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα, κύριε Μουγιάκο, για την ομάδα μας. Ήταν κάτι το ξαφνικό με αυτή την προσωπική περιπέτεια του Προέδρου μας, την οποία ελπίζουμε και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα ξεπεράσει αύριο με επιτυχία, και την Κυριακή θα τον έχουμε κοντά μας. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι ο ερχομός του κυρίου Γιώργου Σφανού στο Περιστέρι αποτέλεσε, κατά γενική ομολογία, την λιδία λίθο, θα έλεγα, την πιο σημαντική παράμετρο προκειμένου να γίνει η επανεκκίνηση του ατρομήτου, μιας υπόθεσης ξεχασμένης ή βρισκόμενης σε ακινησία επί σειρά ετών, για διάφορους λόγους, δεν τις παρούσες. Έγινε λοιπόν άμεσα η επανένταξή του, έτσι, στα αθλητικά δρόμενα της μεγάλης κατηγορίας, και πλέον ο ατρόμητος πήρε το δρόμο, ακολουθεί το πεπρωμένο του από την εποχή αυτή που ανέλαβε την διοικητική ευθύνη ο κύριος Σπανός. Πιστεύουμε πραγματικά ότι με αυτή την δοκιμασία, την ψυχοφθόρα θα έλεγα, την δοκιμασία την οποία περνάει τώρα, ότι αυτή θα έχει αίσιο τέλος, και όλοι μαζί πλέον από αύριο, ενωμένοι, θα προχωρήσουμε έτσι ώστε ο ατρόμητος να ακολουθήσει την διαδρομή του, τις επιτυχίες του, και να πετύχει τους στόχους, τους υψηλούς στόχους που έχει βάλει. Είναι αυτό που λέμε, κύριε Μουγιάκο, ότι πρέπει να συνεχίσει η ομάδα, να ξεπεράσει αυτόν τον σκόπελο τον αυριανό. Βεβαίως. Γιατί η ομάδα έχει πολύ δρόμο μπροστά της, με παρόντα φυσικά τον Γιώργο τον Σπανό. Οπωσδήποτε. Η παρουσία του είναι καταλυτική, διότι η ομάδα μας ακολουθεί τα τελευταία χρόνια μία πιστά, με απόλυτη πιστότητα θα λέγα, ακολουθεί μια ανωδική πορεία, μια εξελικτική πορεία που είναι πάντα ανωδική, και φυσικά αυτό οφείλεται, όπως είπαμε, στην παρουσία του Γιώργου του Σφανού, που χάρη στην διοικητική ευρυθμία, την οικονομική ευρωστία και γενικά την άριστη οργανωτική δομή, η ομάδα μας ξεχωρίζει. Μια ομάδα παράδειγμα προς μίμηση. Είναι το πρότυπο για όλες τις ομάδες της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Δεν πρέπει να τα αφαιρούμε, να τα επισημαίνουμε. Είναι γνωστό ότι ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα υπόδειγμα λειτουργίας. Εμείς στον Ατρόμητο ζούμε.
τον Ατρόμητο βλέπουμε πώς είναι δομημένος και φαντάζομαι και τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις, θα λέγα, του Προέδρου είναι αντίστοιχα δομημένες. Από εκεί πέρα θα κρατήσουμε αυτό το γεγονός ότι πρέπει η οικογένεια όλος του Ατρόμητος να είναι ηθικά δίπλα στον Πρόεδρο, ανθρώπινα, να στηρίξουμε ηθικά τον Πρόεδρό μας, ελπίζοντας και αισιοδοξώντας ότι θα ξεπεράσει την μπόρα. Και θα βγει αλόβητος, αγνός και αμόλυντος, όπως πραγματικά είναι αυτός ο άνθρωπος, και το έχει δείξει σε όλη του τη διαδρομή, την επιχειρηματική αλλά και την κοινωνική παράλληλα. Και ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων, ένας άνθρωπος διπλανής πόρτας, όλοι το ξέρουμε. Πώς κινείται μέσα στο Περιστέρι. Μα δεν μπορεί το Περιστέρι να ξεχάσει, Παύλο μου, δεν μπορεί να ξεχάσει το Περιστέρι και την συνεισφορά του στον ανθρωπιστικό, στον κοινωνικό παράγοντα. Που ήταν πάρα πολύ σημαντική, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς φανφάρες, χωρίς προβολές. Αυτό νομίζω τον τιμά ιδιαίτερα. Κύριε Μπογιάκο, σας έχει ξεχαστεί η ιδιότητα του παλέμαχου, έτσι δεν είναι? Ναι. Για πείτε μου, πότε ξεκινήσατε? Εγώ ξεκίνησα από τα Τσικό. Το 1957, μετά από ένα πεδομάζωμα που είχε γίνει από τρεις γραφικές φιγούρες, οι δύο εξ αυτών είναι αείμνηστοι, ο Τριανταφυλλίδης, ο Ιορδάνης, ο Βασίλης ο Κοντόπουλος και ο Γιάννης ο Καμενίδης, ο οποίος είναι εν ζωή, είναι υγιέστατος. Αυτοί οι άνθρωποι κάνανε μια συλλογή, ας πούμε, των ταλέντων, θα έλεγα, του Περιστερίου. Μαζέψαμε καμιά πενταριά πιτσιρικάδες. Πού παίζατε μπάλα, δηλαδή, τότε? Πού παίζατε? Στις αλάνες του Περιστερίου. Ήταν σε κάθε γειτονιά, υπήρχε μια αλάνα και υπήρχαν ταλέντα τα οποία ενταχθήκαν όλα στο Τσικό του Ατρομήτου. Ξεχωρίσανε αρκετά από αυτά τα παιδιά, με αποτέλεσμα να στελεχώσουν σταδιακά την εφηβική ομάδα και εν συνεχεία την ανδρική μας ομάδα. Μιλάμε τώρα για ονόματα 38. Θα αναφερθώ στους αείμνους, δυστυχώς, Άγγελο Ράφο, Γιώργο Βασιλόπουλο και τους άλλους που είναι εν ζωή, πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, τα οποία πραγματικά βράνε τη σφραγίδα τους στον ποδοσφαιρικό Ατρόμητο, αλλά και στο αθλητικό Περιστέρι γενικότερα. Και πραγματικά φτάσαμε στο σημείο, τον Ατρόμητο, ώστε σήμερα, και εδώ και χρόνια δηλαδή, όχι σήμερα, να συμβολοποιεί αθλητικά το Περιστέρι και να είναι πραγματικά ένα σημείο αναφοράς για κάθε τι το αθλητικό, για όλο το αθλητικό γίγνεσθε στην πόλη του Περιστερίου. Και βέβαια ανεβήκα στην πρώτη ομάδα δεκαετία του 60 πλέον. Ναι, στην πρώτη ομάδα το 63-64, πιτσιρικάδες, ήμουν σε ηλικία 17-18 ετών, όπως ήμασταν όλοι περίπου συνομήλικοι. Ενταχθήκαμε στην πρώτη ομάδα, μας είχε καταρχάς ο Χατζησταυρίδης προωθήσει και εν συνεχεία ο Παπαρσενίου. Πράγματι είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές και ήμασταν όλοι περιστεριώτες. Δηλαδή το περιστεριώτικο στοιχείο πραγματικά κυριαρχούσε στην ομάδα. Και γι' αυτό και τώρα απευθύνω μια έκκληση, ας πούμε, γενικά στους περιστεριώτες, τα παιδιά τους να τα πηγαίνουν στον Ατρόμητο. Υπάρχει πραγματικά μια σχολή, μια ακαδημία, η οποία λειτουργεί υποδειγματικά, θα έλεγα, έτσι ώστε να προωθηθούν μέσα από εκεί, να μάθουν τα μυστικά του ποδοσφαίρου και να προωθηθούν σιγά σιγά στις ομάδες των υποδομών, K15, 17 και 20, και συνεχεία αυτή που πραγματικά έχουν τα προσόντα να ξεχωρίσουν. Έχετε και άποψη και για τις οπαδομένες? Έχω παρακολουθήσει και τα τον κόλ που σας έχει σημαδεύσει είναι ένα παιχνίδι με το Φωστήρα, λοιπόν. Ναι. Το έχουμε να το δείξουμε. Για πείτε μου για εκείνο τον κόλ, το οποίο θα το δούμε τώρα, μια φωτογραφία από εκείνο τον κόλ. Ο αγώνας αυτός έγινε στο Περιστέρι το 65, την τρίτη μέρα του Πάσχα. Αν μπορούμε να δείξουμε τη φωτογραφία. Ήταν ένας αγώνας τεράστιας βαθμολογικής σημασίας, όχι τόσο για εμάς, γιατί εμείς ήμασταν βαθμολογικά, θα έλεγα, ας πούμε, έτσι, δεν μας ενδιάφερε, αδιάφοροι. Το εγάλιο, τους άσπονδους φίλους μας, δεξιά, έτσι. Ναι, που βάζουν τον κόλ της ισοφάρισης. Το γήπεδο κατάμεστο, βέβαια, έτσι. Είχε 10.000 κόσμο, Γερμανός ο διαιτητής. Γερμανός, γιατί Γερμανός? Τότε υπήρχε αυτή η δυνατότητα σε αγώνες που ήταν κρίσιμοι, ναι, ναι, να διαιτητεύουν ξένοι διαιτητές για την διασφάλιση του αμερόληπτου και του αντικειμενικού. Ήταν Γάλλος διαιτητής, ήταν άψογος. Ήταν άψογος πράγματι. Και ο αγώνας αυτός τότε πράγματι έδωσε μια κατηγορία. Δεν σας μαντάλωσε, λοιπόν. Και έδωσε το παιχνίδι αυτό. Κατηγορία στο Γάλλιο. Ένα και ανέβηκε το Γάλλιο στην Α εθνική κατηγορία. Καλά να πω κάτι τώρα. Δηλαδή το Γάλλιο, ανεβάσαμε το Γάλλιο. Ανεβάσαμε τους φίλους μας, εισαγωγικά. Εντάξει. Όχι, δεν γίνονται αυτά. Α δούμε και την άλλη όμως φωτογραφία με δύο συμπαίκτες σας. Ναι. Πριν πάμε στο διάλειμμα, εδώ ο κύριος Πέτρος Μουγιάκος αριστερά.
στο τέλος του αγώνα είμαι εγώ αριστερά, ναι, στο μέσο είναι ο Δημήτρης Τσιβουγούλης και δεξιά, στο δεξιό είναι ο Παναγιώτης ο Παναγόπουλος. Συμμετείχαν μάλιστα στον αγώνα και τα δύο αυτά παιδιά, ήταν οι συμπαίκτες. Μάλιστα, μάλιστα. Φίλες και φίλοι, πάμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Το φανταστικό παγοδρόμιο σας περιμένει για όλο το Φεβρουάριο στο Άλσος της πόλης. Ελάτε να γλιστρήσουμε στον πάγο, απολαμβάνοντας τον καφέ ή το ποτό μας. Άλσος της πόλης, Αγίου Βασιλέα 63, στο Άλσος Περιστερίου. ΕΤΕΚΑ, η σύγχρονη ελληνική εταιρεία που σε γεμίζει κάθε μέρα. Στο δρόμο, με πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων καυσίμων. Στο σπίτι, με πετρέλαιο θέρμανσης. Στη θάλασσα, με σεβασμό στο περιβάλλον. ΕΤΕΚΑ, δύναμη χωρίς όρια. Και το καλοριφέρ θα αναβεί μόνο όταν το αποφασίσουμε εμείς. Ως πότε θα αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς? Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας λέβητα φυσικού αερίου και απολαύστε τουλάχιστον 40% οικονομία στη θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό στη στιγμή, χωρίς να κάνουν άλλη κουμάντα στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα το 1133 και ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προσφορές στα τέλη σύνδεσης. Φυσικό αέριο Αττικής. Στα ΑΒ για 75 ημέρες κερδίζετε πολύ. Μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου θα βρείτε όλα τα ζυμαρικά Primo Gusto μισό κιλού 1+1 δώρο. 4 λίτρα ελαιόλαδο Μινέρβα 35% φθηνότερα μόνο 11,80. Άγγελος Ρουβάλης Ερυθρός Ίνος μόνο 3,30. Όλα τα Pampers Active Fit και Easy Up 1+1 δώρο. Και κάθε εβδομάδα ένας υπερτυχερός κερδίζει 5.000 ευρώ για τα ψώνια της χρονιάς με την ΑΒ Plus. 75 χρόνια μαζί, 75 ημέρες που κερδίζετε πολύ μόνο στα ΑΒ. Πού αλλού? Η ομάδα Θρύνος και η ομάδα Μύθος. Ο αγώνας της χρονιάς είναι μόνο στα κανάλια Nova Sports. 3η 25 Φεβρουαρίου, Ολυμπιακός Manchester United. Μια επική αναμέτρηση live σε high definition μόνο στα κανάλια Nova Sports. Και για πρώτη φορά και σε laptop, smartphone, tablet με τη νέα υπηρεσία Nova Go. Nova Sports. Όλα για την ομάδα σου. Μπείτε στο minetaasfalia.gr ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο και γνωρίστε τι σημαίνει αληθινή ασφάλεια για μια ζωή. Ασφάλεια Mineta. Από σήμερα, κομμένη η θέρμανση. Και το καλοριφέρ θα αναβεί μόνο όταν το αποφασίσουμε εμείς. Ως πότε θα αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς? Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας λέβητα φυσικού αερίου και απολαύστε τουλάχιστον 40% οικονομία στη θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό στη στιγμή, χωρίς να κάνουν άλλη κουμάντα στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα το 1133 και ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προσφορές στα τέλη σύνδεσης. Φυσικό αέριο Αττικής. Ελευθερία. Μόνο με τα κανάλια Nova Cinema μπορείς να βρεθείς τόσο κοντά στην τελετή απονομής των Όσκαρ στις 2 Μαρτίου. Thank you. Απόλαυσε τις βραβευμένες ταινίες και σειρές των καναλιών Nova Cinema όπου κι αν είσαι με Nova Go. Σε υψηλή ευκρίνεια με Nova HD. Σε άλλη διάσταση με Nova 3D. Και όποτε και όπως θέλεις με Nova On Demand. Το σινεμά και τα Όσκαρ όπως δεν τα έχεις ξαναζήσει. Exclusively on the Nova Cinema Channels. Nova Cinema. Ζήσε την εμπειρία. Ταξιπλών. Το ταξί του 21ου αιώνα. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή στο κινητό σας και περάστε στη νέα εποχή της μετακίνησης. Και χωρίς χρέωση κλήσης. Ταξιπλών. Πιο πολύ από ταξί.
άνθρωποι! Με βλέπετε, πώς με βλέπετε! Έχουμε Nova Triple Play και μπορούμε να δούμε όσα δεν μπορούν να δουν οι άλλοι. Με το Nova Triple Play μπορείς να δεις όσα δεν μπορούν να δουν οι άλλοι μόνο με 29,90 για πάντα. Γρήγορο ίντερνετ, τηλέφωνο για να μιλάς με τις ώρες και τηλεόραση που μαγεύει όλη την οικογένεια. Nova Triple Play μόνο με 29,90 για πάντα. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια. Και μόνο για λίγες μέρες, δώρο και ο αποκωδικοποιητής και το δορυφορικό πιάτο και η εγκατάσταση. Άντε, βιαστείτε! Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή. Ηρακλή, καλημέρα σας. Συγγνώμη, κύριε. Σούπα με ωρό έχετε δοκιμάσει? Φανταστικό, κατευθείαν μέσα, χωρίς απώλεια, ούτε σταγόνας. Γιατί σας βλέπω, το μοτεράκι ρουφάει, δυνατό. Λοιπόν, περάστε πρώτα ένα κταίο, ρυθμίστε λίγο τα σιλανσιέ και τα ξαναλέμε. Κύριε Ηρακλή, κύριε Ηρακλή, το κέικ σας. Α. Θα ήθελες να μιλάς χωρίς να το σκέφτεσαι? Στο σπίτι σου μπορείς. Με Hall Double Play Ευέλικτα. Τώρα έχεις έως 1000 λεπτά προς όλους που τα μοιράζεις όπως εσύ θες και 24 ίντερνετ μόνο από 20 ευρώ το μήνα. Ελλάς Online. Δίπλα σου κάθε μέρα. Στη Eurobank δημιουργούμε εδώ και χρόνια σύγχρονους λογαριασμούς και τις καθημερινές συναλλαγές σας, την αποταμίευση ή την τοποθέτηση των χρημάτων σας. Από σήμερα, όλες οι δυνατότητες είναι στη διάθεσή σας για να επιλέξετε και να δημιουργήσετε εσείς αυτό που σας ταιριάζει. Ο δικός σας καταθετικός λογαριασμός είναι γεγονός. Συζητήστε μαζί μας και δημιουργήστε έναν καταθετικό λογαριασμό όπως εσείς τον θέλετε για τις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Ο δικός μου λογαριασμός από τη Eurobank. Μια νέα λογική στις καταθέσεις γεννιέται. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Από σήμερα, το μένει η θέρμανση. Και το καλοριφέρ θα αναβεί μόνο όταν το αποφασίσουμε εμείς. Ως πότε θα αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς? Επιλέξτε φυσικό αέριο για απόλυτη ανεξαρτησία και άφθονη θέρμανση. Εγκαταστήστε εύκολα και απλά τον δικό σας λέβητα φυσικού αερίου και απολαύστε τουλάχιστον 40% οικονομία στη θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό στη στιγμή, χωρίς να κάνουν άλλη κουμάντα στο σπίτι σας. Καλέστε τώρα το 1133 και ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης και τις προσφορές στα τέλη σύνδεσης. Φυσικό αέριο Αττικής. Ελευθερία. Ένα ζεστός και φιλόξενος χώρος με εγγυημένη την υψηλή ποιότητα των υλικών και την άριστη εξυπηρέτηση και διανομή κατοίκων. Ψισταριά Συμπόσιο, Ανθέων 62, Περιστέρι, 210-50-53-336. Για 25 χρόνια η Top Sound αναλαμβάνει για εσάς events, δεξιώσεις, συναυλίες, εγκαταστάσεις χώρων στις καλύτερες τιμές. Top Sound, Λάμπλου Κατσόν 22, Περιστέρι, 210-5761-607. Επιστρέφουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, μέρος δεύτερο το αστέρι του ποδοσφαίρου με καλεσμένο τον κύριο Πέτρο Μουγιάκο. Να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά τους διορθώτες εκπομπής στο Συμπόσιο, στην Κυπούπολη. Καλό φαγητό, την εταιρεία ΕΤΕΚΑ βέβαια, ειδικά τώρα που στηρίζει την εκπομπή και πρέπει θέλει τη στήριξή μας. Το Άλσος Καφέ, στο Άλσος και το Top Sound για δεξιώσεις,
δεξιώσεις, συναυλίες και οτιδήποτε. Περιστεριώτες επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζουν την εκπομπή. Και βέβαια, επειδή ξεκινάει η Σαρακοστή, για καλό σαρακοστιανό φαγητό, αν θέλετε, να πάτε Ελευθερίου Βενιζέλου 81α στο Περιστέρι να πάρετε καλά σαρακοστιανά. Λοιπόν, κύριε Μουγιάκο, επειδή το λέγαμε στο διάλειμμα, σας ρώτησα αν η πορεία της ομάδας μας ενοχλεί, αν έχουμε μπει στο μάτι. Τι πιστεύετε εσείς? Γιατί μεγαλώσαμε. Κακά τα ψέματα. Όχι κακά. Καλά τα είναι. Φυσικά, έχουμε πολύ μεγαλώσει καλά. Πολύ. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την περίπτωση που η συμπεριφορά, και αυτό φυσικά πηγάζει από τη συμπεριφορά κάποιων δημοσιογράφων, γιατί δυστυχώς στην πιάτσα, να μιλήσουμε στη λαϊκή λιγάκι, δυστυχώς υπάρχουν παπαγαλάκια μηντιακά τα οποία λειτουργούν υποβολημαία, κατευθυνόμενα δηλαδή, έτσι ώστε να περάνε κάποιες γραμμές κάποιων κυρίων, δεν ξέρω τι, γιατί όπως πολύ σωστά, Παύλο, είπες, το μεγάλωμα του Περιστερίου, το μεγάλωμα του Ατρομήτου. Την άποψή σας τη λέτε ελεύθερα, απλώς θα έλεγα ότι δεν υιοθετώ, έτσι, σέβομαι, αλλά δεν υιοθετώ την άποψή σας. Αυτό το οποίο πραγματικά πιστεύω. Διότι πραγματικά δεν ξέρω πώς αρκετοί δημοσιογράφοι, θα έλεγα, σε αρκετά έντυπα, γράφουν κάποια πράγματα που είναι πάρα πολύ τραβηγμένα, δίχως να γνωρίζουν τη δικογραφία. Δίχως να ξέρουν ακριβώς τι περιέχει. Δίχως να ξέρουν διαλόγους. Καταδικάζουν έτσι χωρίς απερίσκεπτα και δεν ξέρω εάν πράγματι είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία και θέλουν πραγματικά να εξυπηρετήσουν κάποιους δικούς τους πάτρονες. Αυτό αφορά αυτούς και μόνο αυτούς. Για να το κλείσουμε. Ναι, ναι, για να κλείσουμε θα έλεγα ότι θα περιμένουμε εμείς όλοι στο Περιστέρι. Στεκόμαστε δίπλα έτσι, στον πρόεδρο της ομάδας μας, τον Ατρόμητο, του Ατρομήτου, και θέλουμε πραγματικά να λήξει άμεσα αυτή η ιστορία. Και περιμένουμε φυσικά την απόφαση της δικαιοσύνης. Έχουμε απεριόριστη εμπιστοσύνη σε αυτόν τον θεσμό, το θεσμό της δικαιοσύνης, και πιστεύουμε ότι πραγματικά στο τέλος θα βγάλει μια απόφαση η οποία θα είναι καθαρή, αθωωτική για τον πρόεδρο του Συλλόγου. Απλά εγώ να επισημάνω ότι η εκπομπή σέβεται τις απόψεις των καλεσμένων σας, αλλά δεν τις υιοθετεί. Η ζωή συνεχίζεται όμως. Βεβαίως. Την Κυριακή έχουμε και παιχνίδι με την Ξάνθη. Την προηγούμενη Κυριακή ήταν μια ήττα, θα έλεγα, όχι αναμενόμενη, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά μας χωρίζει από το Λεβεδιακό. Είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα. Αλλά τα παιδιά τα είχαν δώσει όλα στα προηγούμενα 6 παιχνίδια. Ήταν το 7ο παιχνίδι μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Κύριε Μουγιάκο, νομίζω είστε στο γήπεδο. Το είδα το παιχνίδι. Μας λύγησε η κούραση. Φάνηκε καθαρά ότι η ομάδα είχε αδειάσει, δεν είχε καθόλου ενέργεια. Φάνηκε πεντακάθαρα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα δεν μπορούσε να ανεβοκατεύει. Με αποτέλεσμα, αυτοί είχαν πιο πολλές δυνάμεις, τάξανε περισσότερο. Εντάξει, και σε μια αδράνεια της άμυνας, κατορθώσανε και πετύχανε ένα γκολ, το οποίο έμελε να κρίνει και το αποτέλεσμα. Φυσικά είναι άλλη η δική μας ομάδα, άλλη ποιότητα, άλλη δυναμική έχουμε. Εντάξει, μέσα στο παιχνίδι, μέσα σε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα, θα έρθουν και ήττες. Είναι και αυτές ένα αποτέλεσμα. Έχουμε τον πρώτο φίλο μας για να μαζέψουμε λίγο το χρόνο μας. Καλησπέρα, είναι ο Νίκος. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Παύλο. Έλα, Νικόλα, τι κάνεις? Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Πέτρο. Ο Νίκος Αντωνόπουλος είναι. Γεια σου, Νίκο. Είναι η πρώτη σου παρέμβαση, Νίκο, για φέτος, αν θυμάμαι καλά. Άρα, κάτι έχεις να πεις. Έχω να πω ότι το Περιστέρι πέρασε πολλά πέτρινα χρόνια, εγκατελειμμένο από την πολιτεία, εγκατελειμμένο από όλους. Βγήκε δήμαρχος ο Παχατουρίδης, έφερε το Σπανό στο Περιστέρι και άρχισε το Περιστέρι σιγά σιγά να ανεβαίνει η κατηγορία. Από ένα εγκατελειμμένο χωριό έγινε η πρωτεύουσα της Δυτικής Αττικής. Λοιπόν, ο Ατρόμητος πήγε καλά, πρωταγωνιστή. Βέβαια αυτό σε κάποιους κακοφάνηκε. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολιτική και επιχειρηματική προβοκάσια αυτό που γίνεται στην πλάτη του Σπανού και στου Δημάρχου. Δεν είναι τυχαίο αυτό, τώρα πάμε για εκλογές και οι δύο είναι κρεμασμένοι στα μανταλάκια. Και βλέπεις από το πρωί μέχρι το βράδυ τα κανάλια του συστήματος να βομβαρδίζουν με αρχηγούς συμμοριών, με τέτοια πράγματα δηλαδή που είναι για να γελάς. Ο Σπανός είναι ένας έξυπνος άνθρωπος. Ήρθε στο Περιστέρι, βοήθησε το Περιστέρι, κάνει πολιτική
που αυτή την πολιτική, την κοινωνική που έπρεπε να κάνει η πολιτεία τόσα χρόνια, την κάνει ο Σπανός με λεφτά από την τσέπη του. Αλλά δυστυχώς σε αυτή την Ελλάδα που την έχουν ξεφτυλίσει, οι μόνοι που έχουν πέρασει είναι μόνο οι απατεώνες. Κοιτάξτε λίγο... για τις λίστες. Νίκο, μόνο τις εκφράσεις λίγο, σε παρακαλώ. Μην μας πάει το ΕΣΟΥΡΟΥ. Όλο το Περιστέρι βράζει. Πέτρο, Παύλο, δεν έχει καμία ευθύνη για αυτά που λέω εγώ. Αυτά τα λέω και όποιος νομίζω ότι φύγεται, μου κάνει μήνυση. Εντάξει. Λοιπόν, το Περιστέρι είναι μια πόλη από ανθρώπους της εσωτερικής μετανάστευσης. Ποτέ πλούσιους ανθρώπους δεν είχε. Είναι μια εργατούπολη που είναι ταλαιπωρημένη αλλά υπερήφανη. Ποτέ δεν πήγε να κάνει συμφωνίες με το κράτος για λεφτά που χρωστάνε τα σωματεία της, όπως είχαν κάποιες άλλες ομάδες. Λοιπόν, ο Σπανός όταν τον κατηγόρησαν έφυγε και πήγε μόνο στην αστυνομία. Δεν έκαψε τα γραφεία του όπως ο φίλος του κυρίου Σαμαρά που όταν πήγαινε η εφορία στα γραφεία έβαλε φωτιά και τα έκαψε. Λοιπόν, και όσο για τον κύριο που έχει το Sky εκεί και κάθε μέρα βάζει στα μανταλάκια το δήμαρχο και το Σπανό, αυτός κάνει πολιτική ποδοσφαιρική εναντίον τα δρομή του. Βλέποντας ο Ατρόμητος πετάει ψηλά, πάει η Ευρώπη, μπορεί σε ένα-δύο χρόνια πάει και το πρωτάθλημα, πέσαν όλοι σαν τους λύκους επάνω να διαλύσει το Περιστέρι και το δήμαρχό μας. Και το Σπανό, ντρέπομαι για τους βουλευτές περιφέρειάς μας που δεν βγήκε ένας να πει μία καλή κουβέντα. Μία καλή κουβέντα. Έρχονται κάθε 4 χρόνια, μας παίρνουν τον ψήφο και μετά στη Μύκονο. Και το Περιστέρι βολοδέρνει. Είμαι πολύ θυμωμένος, όπως είναι θυμωμένο όλο το Περιστέρι. Όποιος φέρνει αντίρρηση, αντίσταση, όποιον δεν τα παίρνουν, τον κυνηγάνε. Δηλαδή... Τι να σκοτειάνω έξω, βράζει όλο το Περιστέρι. Τα παιδιά μας μπήκαν στον αθλητισμό που μέχρι τόσα χρόνια ήταν στην πρέζα. Στην πρέζα δεν ενδιαφέρει και ποτέ κανείς. Από τη Χούντα μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει ένα λιθαράκι να βάλει κάτι πολιτεία. Η πολιτεία δεν έχει ενδιαφερθεί ποτέ για τη φτώχεια. Μόνο για τους απατεώνες κολλητούς και αυτού που παίρνουν τις κρατικές επιχορηγήσεις ΜΚΕΟ και αυτά όλα που κάνουν οι απατεώνες. Νικολάς. Αλλά οι κύριοι βουλευτές μας που μας ξέρουν κάθε 4 χρόνια να ξέρουν ότι στο παιδάκι θα πατήσουν και όλο το Περιστέρι θα ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Λοιπόν. Γιατί αυτοί είναι αγωνιστές από ό,τι βλέπω. Όποιος φέρνει αντίρρηση του πλήνε φυλακή. Νικόλα, μας πιέζει ο χρόνος. Θα τα ξαναπούμε. Εντάξει, να είσαι σίγουρος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ είμαι πολύ. Είμαι θυμωμένος γιατί εγώ από μικρό παιδί, όπως και ο Πέτρος, ο Μουγιάπης, είμαστε γειτόνι, είμαστε από μικρά παιδιά στον Ατρόμητο. Έχουμε αγωνιστεί για τον Ατρόμητο, έχουμε περάσει πέτρινα χρόνια και στις δικές του Ατρομήτου, χωρίς λεφτά προσπαθούσαμε για το μεγαλείο της ομάδας μας. Εντάξει, και ήρθε ένας άνθρωπος να μας βάλει σε μια σειρά, νιώσουμε κι εμείς κάποια υπερηφάνεια. Και προσπαθούν να του βγάλουν τα μάτια. Μα τόσο κοροϊδός πάντως να έχει 270. Βενζινάδικα, να είναι άνθρωπος τακτοποιημένος και να κάνει τέτοια βλακεία για να καταστρέψει η ζωή του και την επιχείρησή του. Νικόλα, σε ευχαριστώ. Αυτά είναι φτιαγμένα. Να σε καλά, φτιαγμένα όλα εναντίον του Περιστεριού, του Δημάρχου μας. Σήμαρος. Και του Σπανού. Καλό σου βράδυ, Νικόλα. Είμαστε ολόκληρο όλο το Περιστέρι κοντά στο Σπανό και δεν πρόκειται να τον πειράξει κανείς. Γιατί όποιος πειράξει στο Σπανό θα έχει να κάνει μόνο το Περιστέρι. Και εμείς δεν αστείευόμαστε. Είμαστε μπεσαλίδες και υπερήφανοι. Δεν είμαστε ξεφτυλισμένοι όπως κάποιοι άλλοι που πουλάγανε μυστικά της Ελλάδος και αντί να τους πάρει σε ευχαριστώ πόσο θα τους έχουν και κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Νίκο, όμως ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Σεβαστές οι απόψεις του Νίκου, έτσι, είπαμε ότι δεν υθατούμε τις απόψεις των τηλεθεατών, έτσι. Με παρησία, είναι και με πύρινος αυτά τα λόγος, πιστεύει και τα εξωτερικεύει. Τα βγάζει με την ψυχή του αυτά. Βεβαίως. Όμως επειδή είπαμε η ζωή συνεχίζεται, προχθές πήγαμε στο 5ο Γυμνάσιο Περιστερίου, συνεχίσαμε κύριε Μουγιάκο, ξέρετε πολύ. Πηγαίνει η ομάδα γιατί πολύ. Έχει πολλά τρομητάκια, έχει πολύ γέρες βάσεις σιγά σιγά η ομάδα. Πήγαμε όμως στο 5ο Γυμνάσιο, πείτε μου τι θέλετε να. Πολύ, η τακτική αυτή η οποία ακολουθείται από πλευρά του Ατρομήτου, όπως παλιά γινόταν και από το Γουσουπού, είναι πάρα πολύ καλή και θα αποδώσει σύντομα καρπούς. Διότι πραγματικά τα νέα αυτά τα παιδιά γαλοκούνται με τις ιδέες τους, τις περιστεριώτικες, τις ατρομητέικες και σύντομα θα πυκνώσουν τις τάξεις, τις οπαδικές του συλλόγου μας. Για πάντα Ατρομητάρα, όσο υπάρχει, θα υπάρχω, λέει ο φίλος ο Γιάννης ο Κρυεκούκιας. Και επίσης ένας φίλος από την Κάλυμνο, ο Νίκος ο Βλάχος, να είναι καλά. Ο Ατρόμητης είναι πάντα στην καρδιά μου.
και έρχομαι τον Μπορώ Περιστέρι μόνο και μόνο για να δω την ομαδάρα μας και στην Ευρώπη πάντα μαζί, πάλι και πάντα μαζί, ο Περιστεριώτης φανατικός οπαδός Νίκος Βλάχος από την Κάλυμνο. Μάλιστα. Το λοιπόν, πάμε να δούμε στο βίντεο από τη χθεσινή επίσκεψη, στο βίντεο που ετοίμασε ο Χρήστος Γαλαριώτης και ο Χρήστος ο Κακαλής, από την επίσκεψη που έκανε η ομάδα χθες στο 5ο Γυμνάσιο Περιστερίου. Ατρομητάκι, εσύ πηγαίνεις στο γήπεδο? Ναι, πάω κάθε εβδομάδα, όποτε παίζει εντός. Και γενικότερα είναι μια καλή προσπάθεια όλη τη χρονιά που έχει κάνει η ομάδα. Ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής? Ο Πίτου Γκαρσία. Γιατί? Γιατί είναι μέσος, γιατί είναι η καλύτερη θέση. Τι πιστεύεις μπορεί να κάνει η ομάδα φέτος? Μπορεί να πάρει τη δεύτερη θέση και να προκριθεί στη Champions League. Εμένα ο αγαπημένος μου παίκτης είναι ο Καραμάνος. Γιατί σου αρέσει ο Τάσος? Γιατί είναι πολύ καλός, είναι γρήγορος, βάζει γκολ. Αυτό. Σου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει φέτος ο Ατρόμητος? Ο Ατρόμητος φέτος είναι πολύ καλή ομάδα και πιστεύω ο καλύτερος παίκτης είναι ο Καραμάνος. Βάζει συνέχεια γκολ, είναι παιχταράς. Εσείς στο σχολείο σου εδώ έχετε γερό πυρήνα να φυλάτε τον Ατρόμητο? Ναι, οι πιο πολλοί παίκτες από εδώ πέρα και οι μαθητές είναι στηρίζουν τον Ατρόμητο, πάνε κάθε μέρα στο γήπεδο και πολλά αυτά. Χαίρεστε για την πορεία του Ατρόμητου? Ναι, βέβαια, αφού είναι η ομάδα της πόλης μας και έχει κάνει μια πολύ καλή πορεία φέτος και έχει δείξει ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδος. Πάει πολύ καλά φέτος, έχει μια πολύ καλή πορεία. Και ο αγαπημένος παίκτης είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Γιατί ο Δημήτρης? Γιατί είναι επιθετικός της ομάδας και βάζει τα γκολ. Πολύ καλή φέτος. Εντάξει, μπορεί να πάει φέτος και Ευρώπη πιο ψηλά. Ο Ατρόμητος είναι μια πολύ καλή ομάδα και πιστεύω θα αναδειχθεί πιο ψηλά του χρόνου. Είμαστε με την Ασπασία Τζαβάρα, καθηγήτρια του 5ου Γυμνασίου Περιστερίου. Ευχαριστούμε για την υποδοχή. Εμείς ευχαριστούμε που μας τιμήσατε εδώ με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε και για τα δώρα που μας φέρατε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Ατρόμητο και να ξεπεράσει γρήγορα όλα τα προβλήματα και να φανεί πιο δυνατός όπως πάντα. Το σχολείο εδώ έχει πολλούς φιλάθλους ομάδα μας, έτσι δεν είναι? Έχει και πολλούς φιλάθλους και έχει και παιδιά που παίζουν στις υποδομές του Ατρομήτου. Είναι αγαπημένη ομάδα εδώ ο Ατρόμητος. Τι λένε τα παιδιά για την πορεία της ομάδας? Τα παιδιά είναι πολύ ευχαριστημένα, παίρνουν εισιτήρια, έρχονται στο γήπεδο και ελπίζουν ότι θα πάμε ακόμα ψηλότερα. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά από το 5ο Γυμνάσιο Περιστερίου. Πάμε να δούμε όμως και τις καρτούλες του ΟΠΑΠ. Εντάχει, βλέπουμε ο χρόνος πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Στο 136 Chelsea Everton, ενδεικτικά τα λέμε αυτά, έτσι, δεν δίνουμε προγνωστικά. 35 το Χ, 149 Βούργο Ντόρτμουντ, 4,75 το Χ, 226 Ριντ Στουρμ Γκράτς, 2,75 το διπλό, 233 Γαλατά Σεράι Μπεσίκτας, 1,75 ο Άσος. 2,59 Μπολόνια Ρώμα, 6,25 ο Άσος, 2,84 Τουλούζ Παρί, 6 ο Άσος, 3,04 Τβέντε Φέγγενορντ, 1,75 ο Άσος, 3,32 Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης, 1,40 το διπλό, 3,36 Ατλάντε Πουέμπλα, 1,90 ο Άσος, 3,40 Φιωρεντίνα Πάρμα Φιωρεντίνα, 2,30 ο Άσος, 3,49 Μπενφίκα Γκυμαράες, 5,50 το Χ, 3,50 Εσπανιό Βιγιαρεάλ, 3,10 το Χ. Η Γουσουπάρα τι κάνει κύριε Πέτρο, έχετε δώσει τα διαπιστευτήρια σε σειρά ετών? Ναι, θα ήθελα επί την ευκαιρία από τη θέση αυτή να απευθυνθώ σε όλους τους παλαιούς παράγοντες, συνεργάτες του Γουσουπού και να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά γιατί όλοι μαζί τότε λειτουργήσαμε ως διασώστες στην επιχείρηση ναυαγιέρεση, όπως λέω εγώ, του σκάφου του Περιστερίου που ήταν σχεδόν βυθισμένο. Και σε όλη αυτή την προσπάθεια θα ήταν παράληψή μου εάν δεν έβαζα και την σύζυγό μου, την κυρία Γογόμου Γιάκου, η οποία προσέφερε τεράστια υπηρεσία,
τεράστια υπηρεσία στο σύλλογο και πάνω στο κολυμπητικό που ήταν στην ουσία δημιούργημά της που είναι, όπως και στο μπάσκετ κάτω, με αποτέλεσμα η ομάδα να μεγαλώσει και πράγμα το οποίο την δικαίωσε και κατόρθωσε να ανέβει πάρα πολύ διοικητικά έτσι ώστε από την Κολυμπητική Ομοσπονδία να ανατεθούν υψηλά καθήκοντα και να εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε παγκόσμιους, σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και μάλιστα με πολύ σημαντικές επιτυχίες, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στην Ισπανία με την ομάδα των νεανίδων στην συγχρονισμένη κολύμβηση. Okay. Τους ευχαριστώ όλους. Να είστε καλά. Κύριε Μουγιάκο, εύχομαι τα καλύτερα, να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, την Κυριακή είπαμε υπάρχει το παιχνίδι με 5 και 4 με την Ξάνθη, όλοι κοντά στην ομάδα. Να πω ένα σχόλιο ενός δημοσιογράφου έγκριτου, του Κώστα του Κέσσαρου, του γνωστού από Δητηριάκη, ο οποίος έγραφε σήμερα στον Γκολ ότι δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος να πει κακή κουβέντα για το Σπανό, ούτε ένας. Όλοι τον βλέπουμε συμπάθεια και όλοι έχουν να πούν ένα καλό λόγο. Αυτό λέει ο Κώστα Κέσσαρης, ο Δητηριάκης. Και να πρωτού καλενυχτήσω, να σας πω να κλείσω με τους στίχους ενός τραγουδιού του Σάκη Μπουλά που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Βάλε το ραδιόφωνο, λέει, τραγούδι που να παίζει, σκέψου τη στιγμή που τη ρεβάνσα πάρεις. Καλό σας βράδυ.